πώληση προϊόντων. Γεια σας αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλώς ορίσατε και σήμερα στο Εύκολα και Σπιτικά. Το μενού μας σήμερα περιλαμβάνει μια πολύ νόστιμη σαλάτα, την οποία θα φτιάξουμε με αχλάδια και παντζάρια, μια ιδιαίτερη σαλάτα. Θα συνεχίσουμε με έναν πολύ πικάντικο κρυθαρότο μασάλα και σολομό, έναν ινδικό και πολύ γευστικό φαγητό που με σίγουρη θα σας αρέσει και θα τελειώσουμε με νηστίσιμες κρέμες coconut και mango. Μείνετε μαζί μου για όλες τις συνταγές. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε μια πολύ νόστιμη, έτσι λίγο ασυνήθιστη σαλάτα, στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε παντζάρι, θα χρησιμοποιήσουμε αχλάδια, φέτα θρηματισμένη, σπανάχι και το μαρούλι το λόλο ρόσο. Αλλά μια ωραία σαλάτα χρειάζεται πάντα έναν πολύ ωραίο σος, άρα πάμε να φτιάξουμε το σος μας, το οποίο θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, μέλι φυσικά. Και λευκό ξύδι. Επίσης πιπέρι. Και αλάτι. Και για να ενώσουμε τα υλικά μας, ο πιο καλός τρόπος είναι ένα μικρό σύρμα. Στη σαλάτα μας επίσης χρησιμοποιούμε παντζάρια. Λοιπόν, παντζάρια, οι επιλογές είναι δύο. Ή θα πάτε στη φρουνταρία να βρείτε αυτά τα συσκευασμένα που τα έχουν 4-4 ψημένα, καθαρισμένα, που αυτά είναι μεγάλη ευκολία. Ή αν θέλετε έτσι για πιο φρέσκα παντζάρια, ας το πούμε, αυτά είναι φρέσκα, τα οποία έχω καθαρίσει τη φλούδα τους, φορώντας γάντια για να μην κοκκινήσουν τα δάχτυλα μας φυσικά. Μετά τα κόβω σε τεταρτάκια και τα ψήνω στον ατμό έτσι αρκετή ώρα μέχρι να μαλακώσουν και μετά ξανά σε φέτες. Βέβαια η επιλογή είναι δική σας. Αν βαριέστε αυτή τη διαδικασία, αγοράστε αυτά που είναι 4-4 μέσα σε vacuum πακεταρισμένα σακουλάκια. Αλλά και αυτά είναι πάντα, μ' αρέσει πολύ το φρέσκο το παντζάρι. Οπότε και τα αχλάδια μας, οπότε έτσι να πάω να τα καθαρίσω. Τα καθαρίσουμε, να αφαιρέσουμε το κουκούτσι και να κόψουμε έτσι σε έναν αχλάδι 8 μοίρες. Και τώρα που έχουμε όλα τα υλικά μας έτοιμα, πάμε να συναρμολογήσουμε τη σαλάτα, να τη στήσουμε. Σαν βάση θα βάλουμε πρώτα την πρασινάδα μας, τα φύλλα σπανάχι. Και ακόμα το σπανάχι είναι στα πολύ ωραία του. Οπότε έτσι αξιοποιήστε το τώρα. Αυτά είναι φύλλα μόνον και δέστε προσέξτε, έχω φύγει τα κλωναράκια για να είναι ό,τι καλύτερο. Προχωρούμε έτσι με λίγα φύλλα λόλο που είναι από τα αγαπημένα μου μαρούλια. Το λόλο θα το βρείτε στα σακουλάκια, είναι ήδη συσκευασμένο. Και βάζουμε τώρα το παντζάρι. Εντάξει, τα χέρια μου θα κοκκινήσουν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παντζάρι. Και όπως λένε, όσο πιο έντονα τα χρώματα των λαχανικών, τόσο πιο ωφέλιμα και αυτά πρέπει να έχουν σούπερ ωφέλιμη. Και το αχλάδι μας. Βάλουμε τώρα το σος μας. Τελειώνουμε με τη θρηματισμένη φέτα. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Και αν προσέξετε, έχω προτιμήσει να την παρουσιάσω πάνω σε ξέβαθη πιατέλα, γιατί αυτές οι σαλάτες που είναι έτσι και μεγάλα τα κομμάτια και είναι σαν στρώσεις, πάντα φαίνονται πιο όμορφες όταν είναι πάνω σε ρίχη πιατέλα. Και αυτή έτσι, είναι ένας πολύ ωραίος έτσι, πρωτότυπος συνδυασμός γεύσεων. Οπότε αν φτιάξετε την είναι πάρα πολύ ωραία, υπόσχομαι. Στη σαλάτα που μόλις φτιάξαμε, χρησιμοποίησαμε παντζάρι ή κοκκινογούλι, όπως το λέμε αλλιώς. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Παντζάρια, κόκκινη δύναμη.
Τα παντζάρια έχουν πάρει πλέον τη θέση που τους αξίζει στη σύγχρονη διατροφή, καθώς χρησιμοποιούνται σε σαλάτες, χυμούς, σούπες και πολλές ακόμη συνταγές. Γιατί εκτός από γλυκά και γευστικά, είναι ένα υπερόπλο στην κουζίνα μας, αφού ωφελούν την καρδιά, το μυαλό και τους μυς. Είναι μια σούπερ τροφή για όσους αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακά, αναπνευστικά προβλήματα και για εκείνους που θέλουν να ενεργοποιήσουν το μεταβολισμό τους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως τρώγοντας παντζάρια ενισχύουμε τις αντοχές μας και έχουμε 16% περισσότερη ενέργεια. Η υψηλή περιεκτικότητα των παντζαριών σε νητρικά ιόντα μειώνει τις απαιτήσεις του οργανισμού για οξυγόνο, καθιστώντας την γυμναστική πιο εύκολη. Επίσης, τα κοκκινογούλια μειώνουν τα επίπεδα της αρτηριακής σας πίεσης, μειώνουν την κακή χοληστερόλη και εμποδίζουν το σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες. Καταπολεμούν την οστεοπόρωση, βοηθούν στην αναιμία. Εντάξτε στη διατροφή σας αυτό το ευεργετικό λαχανικό και δείτε τα επίπεδα της υγείας σας να βελτιώνονται σημαντικά. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το ειδικό μας πιάτο, κρυθαρότο μασάλα με σολομόν. Έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Μην το φοβηθείτε, είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε να φτιάξετε νόστιμο ειδικό φαγητό στο σπίτι σας. Οπότε παρακολουθήστε την πολύ εύκολη εκτέλεση. Άρα, σε μία κατσαρόλα έτσι ξεβαθή σαν αυτή, πάμε να ζεστάνουμε το coconut oil μας. Αν δεν έχετε coconut oil στο σπίτι ή δεν ξέρετε πού να το βρείτε, που μπορείτε να το βρείτε στα ράφια με τα λάδια στις υπεραγορές, μπορεί να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο ή και βούτυρο ακόμα. Άρα, λιώνουμε τώρα 20 γραμμάρια coconut oil μέσα στην κατσαρόλα μας. Μόλις δούμε το λάδι μας έτσι να λιώσει και να ζεσταθεί, πάμε να τηγανίσουμε τώρα μία κουταλιά πιπερόριζαν. Αυτό είναι το ginger, είναι φρέσκο ginger, το οποίο βρίσκουμε παντού πλέον τώρα στην Κύπρο, στις φρουταρίες. Ρίχνουμε μέσα το ginger μας και λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, μία κουταλιά. Ένα πολύ γρήγορο έτσι τηγάνισμα, λίγα δευτερόλεπτα. Και πάμε να ρίξουμε μέσα τώρα το κρυθαράκι μας. Αυτό είναι το κρυθαράκι, το γνωστό σε όλους όρζο, με το οποίο φτιάχνουμε γιουέτσι βασικά, αυτό είναι το υλικό, και το ανακατεύουμε έτσι σε δυνατή φωτιά, μαζί με το ginger και το κρεμμύρι, και έχει μυρίσει υπέροχα, έτσι απλά για να λαδιάσει καλά. Αυτό ήταν και κλείνουμε τη φωτιά. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το υγρό το οποίο θα μας ψήσει το κρυθαρότσο μας. Άρα σε έναν μπολ σαν αυτό πάμε να βάλουμε νεράκι. Οπότε θέλουμε το νερό μας, έβαλα ζεστό νερό. Επίσης θέλουμε coconut milk, το γάλα καρύδας το οποίο βρίσκουμε σε συσκευασία, έτσι σε τενεκάκια. Χρησιμοποιώ το light για ευνόητους λόγους βέβαια, έχετε μισές θερμίδες από το κανονικό. Το coconut milk μας έτσι πρέπει να το κουνήσουμε καλά πριν το βάλουμε μέσα, έτσι και αυτό. Και τώρα πάμε στα διάφορα μπαχαρικά. Θα χρειαστούμε ζωμό λαχανικό σε σκόνης. Επίσης, κάρδαμον αλεσμένο. Σκόνη κάρι, χρησιμοποιώ το mild έτσι για να μην είναι πάρα πολύ καυτερό μέσα. Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε λίγο chili, chili σε σκόνη. Αυτό είναι καυτερό, οπότε προσέχω, αν φοβάστε λίγο τα πικάντικα φαγητά, πάρτε έτσι πάρα πολύ λίγο, δέστε τόσο έτσι πας στη μύτη το κουταλάκι. Επίσης θέλουμε να βάλουμε λίγο garam masala ή tandoori masala, έτσι λίγο, όχι πολύ. Επίσης θέλουμε αλάτι, θέλουμε πάστα ντομάτας μέσα και έναν άλλον πολύ σημαντικό υλικό είναι η ζάχαρη. Βάρτε τι χρειάζεται γιατί πρέπει να, έτσι, να αντισταθμίσει λίγο όλα τα πικάντικα, τα μπαχαρικά που βάλαμε μέσα και επίσης τον πολύ ωφέλιμο κουρκουμάνι turmeric που θα δώσει και αυτόν το έντονο, το κίτρινο το χρώμα. Προσέξτε από τα χέρια σας γιατί αν πάει πάνω θέλει μέρες να φύγει το χρώμα. Και έναν καλό ανακάτεμα για να ενωθούν όλα τα μπαχαρικά μας μαζί με το νερό, το γάλα καρύδας και την πάστα ντομάτας. Μη φοβηθείτε για τα μπαχαρικά αν δεν τα γνωρίζετε. Απλά γράψτε τα πάνω σε μια σημείωση και θα τα βρείτε στα ράφια της υπεραγοράς. Είμαι σίγουρη υπάρχουν. Στο διάδρομο με τα μπαχαρικά είναι εκεί, γιατί το ξέρω. Υπάρχουν όλα, δεν είναι κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε στην Κύπρο. Επίσης να μου πείτε, θα πάω τώρα να αγοράσω όλα αυτά τα μπαχαρικά για να φτιάξω μια φορά αυτό το πιάτο, αλλά
Πιστέψτε με, αυτά τα μπαχαρικά είναι ωραία να τα έχουμε στο σπίτι μας και εξάλλου η ζωή τους είναι 2 με 3 χρόνια. Άρα θα τα αγοράσετε, αλλά μέσα στα 2-3 χρόνια είμαι σίγουρη θα δείτε μια ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε επενδύστε, αξίζει τον κόπο, δεν είναι κάτι που θα χαλάσει αμέσως. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το φαγητό μας. Άρα αυτό το κρυθαράκι που είχαμε ετοιμάσει τώρα στην κατσαρόλα, πάμε να το βάλουμε σε ένα πάιρεξ σαν αυτό. Πιέζουμε έτσι το κρυθαράκι μας να πάει στη βάση του πάιρεξ που θα χρησιμοποιήσουμε. Και θέλω να μεταφέρω τώρα όλο αυτό το υγρό πάνω από το κρυθαράκι. Και αυτό ήταν. Το φαγητό μας τώρα θα πάει στο φούρνο. Η θερμοκρασία του φούρνου 170 βαθμούς στον αέρα. Θα ψήσουμε ακάλυπτον, γιατί θέλουμε να εξατμιστούν τα πολλά τα νερά. Θα ψήσουμε 45 λεπτά. Το σολομό μας, δέστε, είναι φιλέτα σολομού χωρίς δέρμα, τα οποία έχω κόψει σε κυβάκια, έτσι σαν τα σουβλάκια. 10 λεπτά πριν, δηλαδή στα 35 λεπτά, θα βγάλουμε έξω το πάιρεξ μας αυτό και θα βάλουμε από πάνω έτσι ακανόνιστα τα κομματάκια σολομού. Θα πάμε μέσα μαζί με το φαγητό για τα τελευταία 10 λεπτά ψησίματος, γιατί ο σολομός καταρχήν δεν θέλει πολύ ψήσιμο, τα κομματάκια μας είναι μικρά, 10 λεπτάκια είναι αρκετά για να το ψήσω. Οπότε θα είναι έναν υπέροχο έτσι γευστικό μοιάτων, το οποίο είδατε πόσο εύκολα έχουμε φτιάξει. Πάμε φούρνο προς το παρόν. Και το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Η κουζίνα μας έχει μυρίσει έτσι ωραίες ethnic μυρωδιές. Οπότε έτσι ένα ανακάτεμα θέλω να κάνω του φαγητού μας. Προσεκτικά όμως, γιατί ο σολομός είναι έτσι πολύ μαλακός και τρυφερός για να μην μας σπάσει. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο να σερβίρουμε. Ειδικά αν το βάλουμε έτσι σε έναν όμορφο πάιρεξ, μπορούμε να το μεταφέρουμε από το πάιρεξ απευθείας στο τραπέζι. Και πραγματικά πολύ ωραίο φαγητό. Το είχα φτιάξει για τις φίλες μου πριν λίγες μέρες που τις είχα καλεσμένες για ινδικό φαγητό. Και από όλα τα ινδικά φαγητά που φτιάξαμε, αυτό τους ενθουσίασε περισσότερο από όλα. Όπως πρέπει ψημένο το κρυθαράκι. Ήθελα να σας πω και κάτι για το κρυθαράκι, ότι πολλές φορές μπορεί να ξέρετε ή να βλέπετε ότι το ψήνουμε σε κατσαρόλα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να το ψήσουμε στο φούρνο για τον λόγο ότι δεν χρειάζεται ανακάτεμα συνέχεια ή δεν έχουμε το κίνδυνο να μας κολλήσει από κάτω. Και ανακολουθήσετε πιστά τις αναλογίες που έχω πει, δηλαδή ειδικά το coconut milk και το νερό, εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα θα είναι όπως πρέπει, όχι πολύ νερούλο και όχι πολύ στεγνό. Ακριβώς όπως πρέπει. Οπότε είναι ο εύκολος τρόπος για να ψήσουμε. Μπορεί να παίρνει λίγο περισσότερη ώρα, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Στο φαγητό που μόλις φτιάξαμε, χρησιμοποίησαμε κρυθαράκι, το όρζο. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι είναι αυτό το πολύ νόστιμο υλικό. Κρυθαράκι, το πασπαρτού ζυμαρικό. Κλασική μαμαδίστικη συνταγή. Κρυθαράκι, χοιρινό γιουβέτσι με κρυθαράκι. Εξίσου νόστιμο πιάτο και στη μοντέρνα του εκδοχή. Κρυθαρό το μεγαρίδες. Κρυθαράκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και κεφαλοτήρι. Ή ακόμα και κρυθαράκι με κρέμα κολοκύθας και φέτα. Πήρε το όνομά του από το κρυθάρι, λόγω του σχήματός του, αλλά στην πραγματικότητα φτιάχνεται από σιμιγδάλι, όπως και όλα τα υπόλοιπα ζυμαρικά.
σπακέτι, πένες, στριφτά, χυλοπίτες και άλλα. Το κρυθαράκι ή αλλιώς μανέστρα χρησιμοποιείται πολύ στην ελληνική, την ιταλική και γενικότερα τη μεσογειακή κουζίνα, καθώς αποτελεί τη βάση για αρκετά και πολύ νόστιμα πιάτα. Το κρυθαράκι είναι νόστιμο σε σύνθετους υδατάνθρακες. Προσφέρει στον οργανισμό ενέργεια, η οποία απελευθερώνεται στο σώμα μας αργά. Περιέχει ελάχιστες ποσότητες λίπους και είναι εύπεπτο. Είναι πλούσιο σε άμυλο, αλλά περιέχει και μερικά ακόμη θρεπτικά συστατικά, όπως σίδηρο, φόσφορο, ασβέστιο και βιταμίνες τύπου Β. Πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο από ανθρώπους που έχουν κάποιο τύπο διαβήτη. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τις πάρα πολύ εύκολες αλλά πολύ νόστιμες ατομικές και νηστίσιμες κρέμες με μάγκο. Η εκτέλεση είναι πολύ εύκολη, οπότε πάμε σε μια κατσαρόλα έτσι σαν αυτή. Έτσι να την φύγω από τη φωτιά γιατί δεν θέλω να ζεστάνει πολύ έτσι από το ματό το μείγμα μας. Άρα ρίχνω μέσα το γάλα αγκαρίδας. Μέσα θέλω να ρίξω το corn flour μου, τώρα το βάζω πριν αρχίσει να ζεσταίνεται καλά το μείγμα μας, άρα μέσα το corn flour. Αυτή είναι καρύδα, το coconut είναι το κάριδο όπως το λέμε, μέσα και αυτό και η ζάχαρη μας. Θέλω τώρα έτσι να ανακατέψω με το σύρμα. Ο λόγος που ανακατεύω τώρα είναι, θέλω, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διαλυθεί το corn flour μέσα σε αυτόν το μείγμα. Γιατί μόλις το βάλω τώρα έτσι πάνω στη φωτιά και αρχίσει να ζεσταίνεται, η κρέμα μου θα αρχίσει να πίζει. Αλλά πρέπει να γίνει αυτόν ώσπου είναι ακόμα κρύο το μείγμα. Και τελευταίο υλικό που βάζω για νοστιμιά και πλούσια γεύση είναι η φυτική κρέμα γάλακτος. Η οποία γάλακτος δεν είναι, είναι φυτική κρέμα γιατί δεν έχει ζωικά μέσα. Και βάζουμε την κατσαρόλα μας τώρα στη φωτιά και ανακατεύουμε με αυτόν το σύρμα. Έτσι για να ζεσταθεί καλά το μείγμα μας και να αρχίσει να πίζει. Και η κρέμα μας τώρα είναι έτοιμη και πάμε να τη μεταφέρουμε μέσα στα ατομικά τα μπολάκια. Αυτά είναι μάλλον μπολάκια κόκτελ, αλλά θέλετε μπορείτε να βάλετε και σε πιο μεγάλα ή να φτιάξετε σε μεγάλο πάιρεξ αυτόν τον γλυκό. Πάλι γίνεται. Χρησιμοποιώ αυτόν τον χωνάκι γιατί με βοηθά έτσι να μεταφέρουμε την κρέμα εύκολα μέσα στα μπολάκια τα ατομικά. Με αυτό που χρησιμοποιώ όταν κάνω μαρμελάδες. Και έχουμε μεταφέρει το περισσότερο και όσο μείνει, εγώ θα το τσιμπήσω από την κατσαρόλα. Μ' αρέσει και ζεστό εμένα, πραγματικά. Παγωμένο είναι ωραίο, αλλά και ζεστό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντα ότι μείνει στην κατσαρόλα, το καταναλώνω εγώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι, επειδή έχει ζεσταθεί, έχει τραβήσει και η καρύδα και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Άντε σταμάτω να με βλέπετε να τρώω από την κατσαρόλα. Πάει πίσω και πάμε να τελειώσουμε τώρα τα γλυκάκια μας. Και έτσι, όπως είναι ζεστά, πριν προλάβουν έτσι να κάνουν πετσούδα κοινώς, πάμε να βάλουμε το μάγκο. Αυτό είναι φρέσκο μάγκο, το οποίο έχω ψιλοκόψει την ψύχα του. Και το βάζουμε έτσι με ένα κουτάλι από πάνω για να τελειώσουμε τις κρέμες μας. Και οι υπέροχες κρεμούλες μας είναι πανέτοιμες, λίγο να πάνε στο ψυγείο, να παγώσουν θέλουν και είναι ένα τέλειο, ελαφρύ, νηστίσιμο γλυκό, το οποίο ταιριάζει και πάρα πολύ με το σαν επιδόρπιο μετά από το κρυθαρότο που φτιάξαμε. Είναι έτοιμο.
Φτιάξαμε την πολύ ωραία έτσι πρωτότυπη σαλάτα με φέτα, αχλάδι, παντζάρι, σπανάκι και λόλο ρόσο. Πολύ ωραία σαλάτα και με πολύ ωραίο σος, πολύ ωραίο dressing. Συνεχίσαμε έτσι με μια ethnic γεύση. Πήγαμε στο κρυθαρότο μασάλα μαζί με σολόμον που είδατε πόσο εύκολα έχει φτιαχτεί και πραγματικά πολύ νόστιμο φαγητό που θα εντυπωσιάσει, το εγγυούμε. Και συνεχίσαμε τέλος και πάλι με ethnic γεύσεις, με αυτές τις υπέροχες ατομικές κρέμες καρύδας και φρέσκο μάγκο. Όλα πολύ νόστιμα, όλα πολύ εύκολα και σας συστήνω να τα φτιάξετε. Ώρα τώρα να δούμε μαζί τις ερωτήσεις που μου στέλνετε εσείς οι τηλεθεατές στο blog μου στο athinarecipes.com ή στο Instagram ή στο Facebook. Και η πρώτη ερώτηση σήμερα είναι από τη φίλη Μαρία και με ρωτά «Αθήνα, τα αμυγδαλωτά πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο?» Η απάντηση, Μαρία μου, αν αναφέρεσαι στα αμυγδαλωτά που φτιάχνουμε κακάο, ή τα αμυγδαλωτά τα παραδοσιακά, τα κυπριακά, τα δικά μας, η αλήθεια δεν χρειάζονται ψυγείο γιατί δεν έχουν μέσα καθόλου αυγό ή βούτυρο ή οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται ψυγείο. Βασικά είναι αμυγδαλόψυχα, είναι ζάχαρη και λίγο νερό και κονιάκ που βασικά δεν χρειάζονται ψυγείο. Επειδή είναι και κρύο τώρα, οπότε να τα σφραγίσεις όμως καλά, δηλαδή να τα διατηρήσεις, να τα κλείσεις καλά, γιατί εάν μείνουν εκτεθειμένα, ξηραίνονται και δεν είναι πολύ νόστιμα. Άρα το ψυγείο δεν είναι απαραίτητο, απλά όμως είναι απαραίτητο να τα έχουμε καλά καλυμμένα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τη φίλη Νικολίνα και αφορά τη συνταγή μου για φαγές κάρι. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, εύκολη και γρήγορη. Και η Νικολίνα μας λέει ότι έφτιαξε τις φαγές, αλλά έμεινε πολύ νερό μέσα στην κατσαρόλα. Τι έκανα λάθος. Η αλήθεια είναι και εμένα μου έχει τύχει καμιά φορά, Νικολίνα μου, για τον λόγο ότι είναι οι κόκκινες φαγές. Εντάξει, είναι διάφορες σοδιές ή διάφορες ποικιλίες, ας το πούμε, παρόλο που οπτικά φαίνονται ίδιες. Καμιά φορά ορισμένες ποικιλίες χρειάζονται πιο λίγο νερό. Οπότε, εάν φαίνονται λίγο πιο νερούλες από αυτές που βλέπεις μέσα στη φωτογραφία στην ιστοσελίδα, απλά μπορείς να χωγλάσεις σε δυνατή φωτιά το νερό για να εξατμιστούν λίγο τα νερά. Άφησε ανοιχτή την κατσαρόλα έτσι για να φύγουν τα πολλά νερά, γιατί και εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές. Έτσι, βασικά, έναν γρήγορο βράσιμο και ανακατεύοντας συγχρόνως για να βοηθήσουμε την εξάτμιση σε δυνατή φωτιά για 1-2 λεπτά είναι αρκετό για να εξατμιστούν τα πολλά νερά. Αυτά ήταν τα φαγητά και οι ερωτήσεις για σήμερα. Φτιάξτε τις πολύ ωραίες συνταγές που είδαμε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας και για αυτές τις συνταγές που φτιάξαμε σήμερα και για οποιαδήποτε άλλη συνταγή έχετε φτιάξει από τα βιβλία μου ή από την ιστοσελίδα μου. Εάν φτιάξετε κάτι και σας άρεσε ιδιαίτερα και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, βγάλτε φωτογραφία το φαγητό σας ή το γλυκό σας και ανεβάστε το στο Instagram ή στο Facebook χρησιμοποιώντας το hashtag εύκολα σπιτικά για να βλέπουμε όλοι μαζί τι έχετε φτιάξει. Γιατί είναι ωραία να υπάρχει έτσι ένα community, ας το πούμε, που κάνουμε αυτά τα φαγητά και μοιραζόμαστε μαζί τις εμπειρίες μας ή αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε κτλ. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Πολλά φιλιά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλά μαγειρέματα και καλά να περνάτε. Γεια σας!